Τι σημαίνει υπόθεσης, υποθέτω, φέρω κατά νου, δηλαδή ότι κάτι, ένα συγκλονιστικό γεγονός επικρατεί την ώρα που εγώ μιλώ. Υποθέσουμε λοιπόν ότι ξυπνούμε ένα πρωί και ακούμε στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση πολεμικά θούρια, δηλαδή τραγούδια πολεμικά τα οποία προειδοποιούν τον κόσμο ότι κάτι συγκλονιστικό υπάρχει, το οποίο προμηνύει αίματα, φόνους, φυλακίσεις, εξορίες, βασανιστήρια. Υποθέσουμε με τα ταύτα ότι μαθαίνουμε νέα και τα νέα τα οποία έρχονται υπόψη μας είναι ότι ολόκληρος η Αθήνα είναι στρατοκρατουμένη, δηλαδή περικρατείται, είναι περικυκλωμένη από στρατεύματα, άρματα και ο κόσμος φοβισμένος κλείνεται στα σπίτια. Υποθέσουμε με τα ταύτα ότι μαθαίνουμε ότι ειδικά τάγματα στρατιωτών εισέρχονται στα σπίτια, ερευνούν τον κόσμο, παίρνουν από τον κόσμο πληροφορίες και οι πληροφορίες οι οποίες παίρνουν είναι τελειωτικές για τον καθένα, εάν μεν έχει την σφραγίδα του Αντιχρίστου ελευθερώνεται, εάν δεν έχει τη σφραγίδα του Αντιχρίστου συλλαμβάνει. Υποθέσουμε ακόμη ότι αυτή τη στιγμή που εμείς είμαστε συγκεντρωμένοι στο ναό του Αγίου Γεωργίου ακούμε θορύβους αρμάτων μάχης, περικυκλώνεται η εκκλησία, σε μια στιγμή θορυβούμεθα, παρακολουθούμε να ανοίγουν οι πόρτες της εκκλησίας, εισέρχονται μέσα στρατιώτες με τα όπλα και συλλαμβάνουν όλους όσοι είμεθα μέσα στην εκκλησία. Με τα ταύτα οδηγούμεθα αμέσως σε ανακρίσεις, σε φυλακίσεις, σε μαρτύρια, σε θάνατο. Υποθέσουμε ότι όλες αυτές οι υποθέσεις είναι πραγματικότητες. Γίνονται πραγματικότητες. Ζήστε όλο αυτό το θέμα της εικόνας που σας έδωσα και πέστε όλοι ότι τούτο γίνεται τώρα αυτή τη στιγμή. Ποιοι από εμάς θα εμέναμε πιστοί στον Χριστό και ποιοι θα τον αρνούμεθα? Θα ομιλήσουμε ακριβώς περί του θέματος τούτου σήμερα, διότι θα ειδούμε τον πόλεμο ο οποίος θα γίνει, ο διωγμός δηλαδή ο οποίος θα γίνει εναντίον της Εκκλησίας. Όταν δε ομιλούμε περί Εκκλησίας θα φανταστούμε την Εκκλησία εις ολόκληρον των κόσμων, όπου υπάρχει κόσμος εις τα τέσσερα σημεία του ορίζοντος, Ανατολάς, Δύσην, Βορράν, Νότον. Και όταν ομιλούμε περί Εκκλησίας δεν θα φανταστούμε μόνο την Ορθόδοξη Εκκλησία αλλά κάθε έναν άνθρωπο από πάσαν φυλήν και γλώσσαν ο οποίος πιστεύει εις τον Θεό και δεν αρνείται τον Χριστόν και τον Θεόν των αληθινών. Διότι υπάρχουν και άλλα έθνη τα οποία δεν εγνώρισαν τον Χριστόν. Γνωρίζουν όμως τον Θεόν. Ίσως τον αποκαλούν μία ανωτάτη δύναμη, υπερτάτη δύναμη η οποία κυβερνά το σύμπαν και εις αυτήν την δύναμη πιστεύουν αυτοί οι λαοί.
Δηλαδή, αν αναφερθούμε αυτή τη στιγμή και πούμε ότι βρισκόμεθα στην Κίνα, η οποία αυτή τη στιγμή απαριθμεί 1 δισεκατομμύριο ανθρώπων, οι οποίοι εάν εισέλθουν από μία στο αν, ένας-ένας, έως ότου να περάσει αυτός όλος ο κόσμος, θα γεννηθεί άλλος τόσος. Υποθέσουμε ότι αυτός ο κόσμος βρίσκεται αυτή τη στιγμή εν διωγμό και ο κόσμος αυτός δεν εγνώρισε τον Χριστό, δεν εγνώρισε το Ευαγγέλιο, δεν εγνώρισε το κήρυγμα, δεν εγνώρισε τα μυστήρια της Εκκλησίας, αλλά είναι άνθρωποι όμως οι οποίοι έχουν μέσα τους φόβο, διότι κάποια δύναμη τους ελέγχει, κάποιο αόρατο χέρι τους σκέπει, κάποιο μάτι αόρατο τους παρακολουθεί, και είναι άνθρωποι καλοί, είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν το κακό. Δεν έχει σχέση ότι δεν είναι ορθόδοξοι. Ο Θεός δεν βλέπει το έξω του ανθρώπου, αλλά το έσωθε, την καρδιά μέσα βλέπει ο Θεός. Και ο κόσμος αυτός όλος, δεν μπορούμε εμείς να υπογράψουμε ότι επειδή δεν είναι Έλληνες ορθόδοξοι χριστιανοί, έχουν πλαστεί δια την κόλαση. Δεν επλάσε ο Θεός άνθρωπο δια την κόλαση. Δεν επλάσε ο Θεός τον άνθρωπο δια να κολαστεί. Έπλασε τον άνθρωπο δια να σωθεί. Έπλασε τον άνθρωπο δια να γίνει πολίτης της Βασιλείας των Ουρανών. Δι' αυτόν τον λόγο εμείς έχουμε υπόψη μας ότι ένας τιούτος διωγμός του Αντιχρίστου θα επικρατήσει απάκρου εις άκρον της γης ολοκλήρου. Δεν θα είναι ένα σημείο. Θα φεύγουν από την Ανατολή να πηγαίνουν στην Δύση, ίσως εύρουν έλεος, αλλά στην Δύση θα είναι πιο χειρότερα από την Ανατολή. Θα φεύγουν από το Βορρά να πηγαίνουν στο Νότο, αλλά στο Νότο θα είναι πιο χειρότερα από το Βορρά. Και παντού, απανταχού της Οικουμένης, θα βλέπουμε, θα ονειρευτούμε, θα φανταστούμε ένα καμίνι το οποίο καίει ολόκληρη την γη. Και μέσα σε αυτό το καμίνι υπάρχουν δύο στρατόπεδα. Το στρατόπεδο το οποίο δεν θα αρνηθεί τον Θεόν των αληθινών και το στρατόπεδο το οποίο θα υποκύψει και θα λάβει την σφραγίδα του Αντιχρίστου. Διωγμός λοιπόν μέγας εις την ανθρωπότητα ολόκληρον, αλλά όχι εις την ανθρωπότητα, αλλά εις την Εκκλησία, δηλαδή εις τους πιστούς. Ο πόλεμος αυτός δεν θα γίνει εις τον άνθρωπον ως άνθρωπον, αλλά εις τον πιστεύοντα άνθρωπον, εις εκείνον που πιστεύει εις τον Θεό, εις εκείνον που είναι διατεθειμένος να υποστεί τα πάντα, αλλά να μην αρνηθεί τον Χριστό. Δι' αυτό και οι πατέρες της Εκκλησίας παρουσιάζουν τους μάρτυρας αυτούς οι οποίοι δεν θα υποκύψουν ως γίγαντας ενώπιον των μαρτύρων των πρώτων αιώνων. Οι πρώτοι μάρτυρες των πρώτων αιώνων, των 4 πρώτων αιώνων, παρουσιάζονται μπροστά στους μάρτυρες οι οποίοι θα μαρτυρήσουν επί καιρό Αντιχρίστου ως γίγαντας, δηλαδή ένα μεγάλο θεόρα των άνθρωπων και έναν μικρόν άνθρωπο. Δι' αυτό ακριβώς μακάρι, λέγει ο Ιωάννης ο θεολόγος, οι νεκροί, οι απάρτοι αποθνίσκοντες εν Κυρίω, οι οποίοι θα αποθάνουν, λέγει, από την στιγμή κατά την οποία ο Αντίχριστος θα δράσει, θα δώσει πλέον την παρουσία του, θα είναι εκείνος επικεφαλής ενός θεού του διωγμού. Οι άνθρωποι αυτοί πλέον ενώπιον του Θεού θα λάμψουν ως ο ήλιος. Βέβαια όλοι οι πιστοί θα λάμψουν, αλλά από λάμψην ως λάμψην θα υπάρχει διαφορά. Από στέφανον ως στέφανον θα έχει διαφορά. Όταν ο Θεός θα στεφανώσει εκείνους οι οποίοι θα τον ακολουθήσουν και θα μείνουν πιστοί έως θανάτου. Όταν εκεί στην πρόρηση του ο Κύριος, την υπόσχεση του ο Κύριος, λέγει ότι θα σου δώσω, λέγει, στέφανον, ο οποίος θα είναι αμαράντινος, εννοεί, μας έχει δώσει και στην Εκκλησία μας ένα τιούτο θαύμα, όταν πέρυσι, τον περασμένο χρόνο, δηλαδή την Ανάσταση που εφθάσαμε, υπήρχε το στεφάνι του Χριστού μας από την προηγουμένη Ανάσταση, έφτασε την Ανάσταση και έφτασε τον Νοέμβριον. Σχεδόν ως τον Νοέμβριο ή το αμάραντο.
δεν εμαράνθηκε. Είχε πάνω φύλλα και άνθη. Και είναι ένα δείγμα το τι είναι ο Στέφανος, τον οποίον υπόσχεται ο Θεός στην βασιλεία του την Επουράνιον, δι' εκείνους οι οποίοι θα μείνουν πιστοί άχρη θανάτου. Όχι προηγουμένως, άχρη θανάτου. Δηλαδή θα ξεψυχούν και θα είναι πιστοί εις τον Θεό. Ο διωγμός αυτός, ο μεγάλος του Αντιχρίστου, όπως ανέφερα και άλλοτε, θα έχει στόχο κέντρο ακριβώς την Εκκλησία του Χριστού, την Ορθόδοξο. Την Ορθόδοξο Εκκλησία. Αναφέρθημε προηγουμένως ότι πάσα Εκκλησία ενώπιον του Θεού είναι μία. Αλλά όμως το κέντρο βλέπουμε τις ακτίνες του τροχού του ποδηλάτου. Έχουμε μπροστά μας ένα ποδήλατο και έχει ακτίνες. Οι ακτίνες όλες έχουν κέντρο την βάση εκεί, το στέλεχος του τροχού της ρόδας που γυρίζει. Επάνω στο κέντρο σμίγουν όλες οι ακτίνες του τροχού. Το κέντρο ακριβώς το οποίο θα πολεμήσει ο διάβολος είναι η Ορθόδοξος Εκκλησία. Και οι άλλες εκκλησίες ευπρόσδεκτες στον Θεό. Όσοι πιστοί στον Θεό, ευπρόσδεκτοι. Δεν κλείνει κανενός την πόρτα ο Θεός που πιστεύει σε αυτόν. Πλην όμως το κέντρο, το βάρος, η επίθεση, το μεγάλο μαρτύριο το οποίο θα υποστεί ο κόσμος θα είναι η Ορθόδοξος Εκκλησία. Τώρα η Ορθόδοξος Εκκλησία που ευρίσκεται στην Ελλάδα. Να έχουμε υπόψη μας ότι αυτή η Ελλάς θα είναι και το κέντρο της μανίας του Αντιχρίστου. Και πρέπει να το έχουμε υπόψη μας, να το συνειδητοποιήσουμε, να το ζήσουμε, να μην φύγει από μέσα μας ότι όλος ο πόλεμος του Αντιχρίστου θα γίνει σε αυτό το κράτος που λέγεται Χριστιανική Ελλάς. Και είναι πολύ χαρακτηριστικό το μήνυμα το οποίο έδωκε τελευταίος, την πρώτη του έτους, ο πρόεδρος της κυβερνήσεως, ο οποίος είπε ότι διανακρατηθούμενος έθνος, διότι ήδη από την πρώτη τούτου του έτους εισήλθαμε μέσα στα εκατομμύρια των ανθρώπων της Ευρώπης και εμείς είμαι θα μειονότης και θα συγχωνευτούμε μέσα σε αυτά τα εκατομμύρια. Και προειδοποίησε θεία χάρητη, δεν γνωρίζουμε ποιος τον εφώτισε, ποιος του έδωκε το φωτισμό, και ομίλησε ότι πρέπει να κρατήσουμε την γλώσσα μας. Την γλώσσα αυτή η οποία έχει καταπολεμηθεί εις το έπακρον σήμερα, πρέπει να την κρατήσουν, είπε αυτός τα χείλη ενός αρχηγού, ενός κράτους, είπε ότι αυτή η γλώσσα πρέπει να κρατηθεί με όλες μας τις δυνάμεις γιατί να μην φύγει, για να είμαι θα έθνος. Η θρησκεία πρέπει να κρατηθεί και η πίστη στον Θεό και τα έθιμα πρέπει να κρατηθούν. Όλα αυτά τα είπε ο πρόεδρος της κυβερνήσεως του ελληνικού έθνους από τηλεοράσεως φανερά και ήτο μία ομολογία αυτού του ανθρώπου και ήθε ο Θεός να τον ελέησει. Πόλεμος λοιπόν εναντίον της Εκκλησίας του Χριστού. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέγει ότι η νίκα λέγει όταν λέγει δε επικρατείς γέννητε, διώκει την Εκκλησία του Θεού και εκφαίνει, φανερώνει δηλαδή, πάσαν την πονηρία αυτού. Όταν λέγει θα επικρατήσει πλέον ο Αντίχριστος, όταν τα 3,5 χρόνια τα οποία θα του επιτρέψει ο Θεός, οι 1260 ημέρες, τα οποίες ο Θεός θα επιτρέψει στον Αντίχριστο να δράσει με όλη του τη δύναμη. Δηλαδή θα τον αφήσει τελείως ελεύθερο. Αυτή τη στιγμή είναι ελεύθερος. Το είπε ο Κύριος ότι κατά τους εσχάτους χρόνους λέγει αφαιθήσετε ελεύθερος ο διάβολος, του συνιάσε τους πιστούς ως των σύτων. Όπως ο Γεωργός, ο οποίος παίρνει το σιτάρι και το κοσκινίζει, κατά τον ίδιον τρόπο λέγει θα μείνει ο διάβολος ελεύθερος για να δοκιμαστούν οι άνθρωποι επί της γης. Να δοκιμαστούν. Ποιοι θα μείνουν με τον Θεό και ποιοι θα πάνε με τον Αντίχριστο. Ποιοι θα είναι με το μέρος του Θεού και ποιοι με το μέρος του διαβόλου.
Και ο Ιερός Χρυσόστομος ακριβώς επικυρώνει τούτη την φράση του Κυρίου μας ως μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας, ο οποίος έχει κύρος και ο οποίος έδρασε δια του κηρύγματός του, της πίστεως του, της αγιότητος του και του παραδείγματός του και των συγγραμμάτων του, τα οποία έχουμε σήμερα και αναγνώσκουμε και σωζόμεθα. Αυτή τη στιγμή όμως δεν θα απομακρυνθούμε από την Αγία Γραφή. Θα στερεώσουμε πάλιν τον εαυτό μας επάνω στα λόγια του Θεού και δει στην Αποκάλυψη του Ιωάννου. Θα διαβάσουμε από το 12ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως τον 1ο έως τον 4ο στίχο. Εκεί ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος μας παρουσιάζει ένα όραμα το οποίο είδε και το οποίο είναι συγκλονιστικό πολύ. Το όραμα αυτό το οποίο είδε ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος και το έγραψε συμβολίζει πέρα για πέρα των διωγμών της Εκκλησίας και δει από την πρώτη στιγμή όπου εγεννήθη ο Χριστός. Μόλις γεννήθηκε ο Χριστός, αμέσως παρουσιάζεται αυτό το θέμα της γεννήσεως του Θεού στον κόσμο, παρουσιάζεται ενώπιον του Ιωάννου του Θεολόγου. Και σημείον λέγει «Μέγα όφθη εν το ουρανό». Μέγα σημείον, το οποίο είδεν ο Ιωάννης ο Θεολόγος. Μέγα σημείον, το οποίο ακριβώς του κάνει εντύπωση μεγάλη και ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος το καταγράφει. Το σημείο τούτο ή το φοβερό μπροστά του. Το βλέπει, τον συγκλονίζει και το περιγράφει λεπτομερώς. Όφθη λέγει σημείον μέγα εν του ουρανό. Γινή, περιβεβλημένη των ήλιων και η σελήνη υποκάτω των ποδών αυτής. Βλέπει μίαν γυναίκα πεντάμορφην εις των ουρανών, η οποία γυναίκα λέγει είναι περιβεβλημένη των ήλιων. Ο ήλιος ολόκληρος αυτός ο οποίος φωτίζει το σύμπαν είναι επάνω στην γυναίκα αυτήν και εκείνη πατά επάνω στην σελήνη. Τα δύο μεγάλα αυτά άστρα τα οποία έδωκε ο Θεός τον μεν ήλιον να φέγγει την ημέρα, την δε σελήνη την νύχτα, και βλέπει αυτήν τη σελήνη υποκάτω των ποδών αυτής και επί της κεφαλής αυτής λέγει στέφανος αστέρων 12. 12 άστρα μεγάλα λέγει επάνω στην κεφαλή αυτής και εν γαστρή έχουσα, την βλέπει να είναι έγκυος, εγκυμονούσα, έκραζεν οδύνουσα και βασανιζομένη τεκίν. Την βλέπει να πονεί, όπως η γυναίκα ακριβώς θα γεννήσει το παιδί της και έχει πόνους κατά τον ίδιο τρόπο. Βλέπει την γυναίκα αυτήν, ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, και οδύνει, πονεί λέγει, για να γεννήσει. Και αμέσως λέγει, και όφθη συν το χρόνο, την ίδια στιγμή, άλλο σημείο μέγα εν το ουρανό, και ειδού λέγει δράκον, πυρός μέγας, ένας ολοκόκκινος δράκος, ένα φίδι τεράστιο, ολοκόκκινο λέγει, το οποίο λέγει έχει κεφαλάς 7 και κέρατα 10 και επί τας κεφαλάς αυτού 7 διαδήματα και η ουρά αυτού σύρει το τρίτον των αστέρων του ουρανού και έβαλεν αυτούς εις την γην. Δηλαδή αυτό το θηρίο το οποίο εστάθη απέναντι της γυναικός έχει κακάς διαθέσεις. Ευρίσκεται απέναντι της γυναικός και σύρει λέγει στην ουράν του το τρίτον του ουρανού. Ουδής άλλος, ουδε μία άλλη εξήγηση. Ημι μόνον ότι είναι ο διάβολος ο αιωσφόρος, ο οποίος όταν έπεσε εκ του ουρανού παρέσυρε μαζί του το τρίτο των αγγέλων. Παρέσυρεν αυτούς εις την Άβυσσον, τους έριξεν εις την γη και άλλοι μεν έμειναν εις των ουρανών
άλλοι στην γη και άλλοι υποκάτω της γης εις την άβυσσον της κολάσεως. Και αυτοί βασανίζουν τους ανθρώπους διαμέσου των αιώνων και έβαλαν αυτούς εις την γη. Και ο δράκον έστηκε ενώπιον της γυναικός της μελούσης τεκίν, είναι όταν τέκει το τέκνον αυτής καταφάγει. Ουδής άλλος, αδερφοί μου, ημί ο Ηρώδης παρουσιάζεται εις την παρούσα περίπτωση, ο οποίος μόλις γέννησε η Παναγία μας, τον Χριστόν, επετέθη αμέσως για να το σκοτώσει το παιδί και κατέσφαξε κατά την παράδοση της Εκκλησίας μας. 12.000 τέκνα, όσα ευρίσκονται εις Βηθλέμ και τα περίχωρα της Βηθλέμ, και τότε υπούστη θρήνος και κλαθμός πολύς θρήνος από τας μητέρας, διότι θέλησε ο Ηρώδης να κατασφάξει το πεδίο. Και τούτο ακριβώς παρουσιάζεται αυτή τη στιγμή ενώπιον του Ιωάννου του Θεολόγου και μας παρουσιάζει την Παναγία μας, και εις το πρόσωπο της Παναγίας μας παρουσιάζεται η Εκκλησία του Χριστού, η οποία ακριβώς ευρίσκεται με πόνους δια να φέρει εις πέρας το έργο της το μεγάλο. Πόσους πόνους ετράβηξε η Εκκλησία μας, πόσο αίμα έχησε η Εκκλησία μας, πόσους διωγμούς υπέστη η Εκκλησία μας, πόσες φαγές και αίμα εχύθηκε εις την γη από τα παιδιά της Εκκλησίας μας. 11 εκατομμύρια είναι μόνον οι γνωστοί Άγιοι της Εκκλησίας μας, και άλλα τόσα οι άγνωστοι, οι οποίοι έχουν συγκαταρρυθμιθεί μετά των γνωστών τα τελευταία έτη, εις μόνον ένα κράτος, το ρωσικό κράτος, το οποίο υπέστη διωγμών φοβερών από μία ακριβώς ιδέα την οποία ήθελαν να επιβάλλουν, πάλι δάχτυλος σιωνιστών, δηλαδή των Εβραίων. Αυτό το έθνος το οποίο έπαιξε τον σημαντικότερο, τον σπουδαιότερο, τον κυριότερο ρόλο εις την ανθρωπότητα ολόκληρο. Και άλλα τόσα εκατομμύρια άγνωστοι από άλλα μέρη της γης. Και άλλα τόσα εκατομμύρια τα οποία ούτε μνημονεύτησαν, ούτε μνημονεύονται. Δηλαδή η Εκκλησία μας εγέννησε με πόνους πολλούς και με αίματα πολλά τα τέκνα της τα έδωκεν ως θυσία δια την αγάπη του Θεού μας. Συγκεκριμένα όμως, τι θα κάνει ο Αντίχριστος? Θα εντοπίσουμε περισσότερο να δούμε τι θα κάνει αυτός όταν θα επικρατήσει. Θα επιπέσει με ορμήν εναντίον όλων εκείνων που θα βρει ευάλωτους. Ευάλωτος ποιος είναι? Ευάλωτος είναι ο άνθρωπος ο οποίος με το πρώτο φύσημα πέφτει, δηλαδή δεν αντιστέκεται. Η ορμή του θα πέσει πάνω σε αυτούς τους τύπους των ανθρώπων, οι οποίοι θα σου πούνε, όπως και σήμερα ακριβώς ευρίσκεται μία μερή ανθρώπων η οποία υποστηρίζει ότι είναι ο αριθμός 666. Ένας αριθμός. Τι με ενδιαφέρει εμένα από τον αριθμό αυτό? Εγώ αγαπώ τον Χριστό μου και τελειώνει η υπόθεση. Υποστηρίζουν και θα υποστηρίξουν αυτό και στο μέλλον. Θα γίνει σύγχυση μεγάλη. Θα υπάρξουν άνθρωποι οι οποίοι θα υποστηρίζουν ότι δεν είναι τίποτε ο αριθμός 666, ασχέτως ότι ο Θεός προειδοποιεί και λέγει προσέξετε τον αριθμό αυτό. Δεν μας λέγει τίποτε άλλο. Τούτος ο αριθμός, λέγει, είναι αριθμός του Αντιχρίστου. Προσέξετε το. Θα έρθουν άνθρωποι οι οποίοι όμως θα πούν ότι αυτός ο αριθμός δεν είναι τίποτα. Εγώ αγαπώ τον Χριστό, τον έχω μέσα μου, δεν με επηρεάζει ο αριθμός του. Πλην όμως αυτή είναι η σφραγίδα. Δεν μπορούμε να το αρνηθούμε, διότι το λέγει ακριβώς ο ίδιος ο Θεός. Η παρουσία, λέγει, του Αντιχρίστου είναι ένας αριθμός 666. Και τούτο ακριβώς μας βάλει σαν ησυχία, διότι γιατί γίνεται τόσος πόλεμος, γιατί γίνεται τόση προσπάθεια, γιατί αγωνίζεται τόσο η ανθρωπότητα σήμερα με επίκεντρο που υποκινεί τα νήματα τους Εβραίους. Γιατί αγωνίζεται να βάζει τον αριθμό 666 και δεν βάζει τον αριθμό 665 ή 664.
ή 663. Γιατί δεν βάζει έναν οποιονδήποτε άλλον αριθμό. Βάζει τον αριθμό 666. Διότι τούτο είναι αγιογραφικό. Τούτο είναι μέσα στην Αγία Γραφή. Και ο λόγος της Αγίας Γραφής δεν παρέρχεται. Η όταν είναι μια κεραία ουμή παρέλθει από τον νόμο μου έως αν πάντα πληρωθεί, λέγει ο Θεός. Όπως πέφτει η βροχή, λέγει, από τους ουρανούς και ποτίζει την γη και βλαστάνει το σιτάρι και το θερίζει ο Γεωργός και το παίρνει στο σπίτι του ή στην αποθήκη του, έτσι λέγει και ο λόγος μου ο οποίος θα πω, λέγει. Θα βλαστήσει, λέει. Δεν πρόκειται να στραφεί πίσω, λέγει, κενός. Να επιστρέψει πίσω, λέγει, αδιανός. Τον έχω πει, λέγει. Τελείωσε. Εφόσον ελέγχθη, θα γίνει. Δεν μπορεί να μην γίνει. Και μέσα στην Αγία Γραφή δεν γράφει άλλον αριθμό. Γράφει 666. Διατί ακριβώς αυτή τη στιγμή στην οικουμένη όλη, ολόκληρο την οικουμένη, με κέντρο την Αμερική και μετά κέντρο τους Εβραίους, οι οποίοι υποθάλπτουν όλο αυτό το κίνημα, θέλουν να επιβάλλουν εις τον κόσμο τον αριθμό 666. Έπειτα έρχεται η σύγχυση η μεγάλη, η οποία σύγχυση μεγάλη αρχίζει και λέει: είναι, δεν είναι. Είναι, δεν είναι. Αυτό το οποίο γίνεται εις τον Χριστό μας. Όταν ήρθε ο Χριστός μας αρχίζει η σύγχυση. Μεγάλη σύγχυση. Πολύ μεγάλη σύγχυση. Είναι ο Θεός, δεν είναι. Είναι ο Μεσσίας, δεν είναι. Άλλοι έλεγαν ναι, άλλοι έλεγαν όχι. Το ίδιο πράγμα γίνεται και τώρα. Και η σύγχυση αυτή, όταν ήρθε ο Χριστός μας, επεκράτησε μεταξύ των ιερέων, μεταξύ των αρχιερέων, μεταξύ του πνευματικού κόσμου που διήφθηνε των λαών αυτών. Και τώρα αυτή η σύγχυση, θα το πούμε και θα το περιμένουμε, δεν θα επικρατήσει πουθενάλλου ή μη μόνον εις τον πνευματικό κόσμο, δηλαδή εις τους ηγέτας της Εκκλησίας. Θα έρθουν αύριο ιερείς οι οποίοι θα υποστηρίζουν ότι δεν είναι τίποτε ο αριθμός 666. Τι σε πειράζει? Και θα σου το λέγει επίσημα. Οπότε εσύ θα κρέμεσαι από τα χείλη του και θα πεις, εφόσον μου το είπε ο ιερεύς, δεν είναι τίποτα. Αλλά όμως ένας ιερεύς μπορεί να σου πει να πορνεύεις. Εσύ θα τον ακούσεις? Μπορεί ένας ιερεύς να σου πει πήγαινε να κλέβεις. Καλό πράγμα είναι. Εσύ θα τον ακούσεις? Διότι εμείς δεν θα ακούσουμε κανενός άλλου ή μη μόνο τι λέγει το στόμα του Θεού. Τι λέγει η Αγία Γραφή. Δεν μας ενδιαφέρει τι θα πει ο καθένας. Γι' αυτό, αδερφοί μου, όδε εστίν η σοφία του ανθρώπου. Ή θα υποταγείς ή θα χάσεις την ψυχή σου. Ή θα ακούσεις τον Χριστό ή θα υποταγείς τον διάβολο. Ο ιερός Χρυσόστομος, επαναλαμβάνω ακριβώς την σκέψη του, λέγει ότι ο Αντίχριστος που θα πολεμήσει την Εκκλησία θα καθίσει επάνω εις τον θρόνο της Εκκλησίας. Θα καθίσει εις τον θρόνο της Εκκλησίας, ου μόνον, λέγει, εις την Εκκλησία καθεστήσεται εις τον ναό του Θεού, ούτων εν Ιεροσολύμης μόνον. Διότι αυτός ο ναός των Ιεροσολύμων είναι ο ναός εκείνος ο οποίος θα χτίσει ο ίδιος ο Αντίχριστος. Όχι επάνω εις τον θρόνο του ναού των εν Ιεροσολύμης, των ναών του Σολομώντος, τον οποίο θα ανακαινήσει και θα τον δώσει στο όνομά του πλέον, αλλά λέγει και εις τα σαπανταχού εκκλησίας. Τούτο τι σημαίνει? Ότι θα κάνει οπαδούς δικούς του αρχιερείς. Προσέξουμε τας φράσεις τούτας, τας οποίες σας λέγω, μην τας ξεχάσουμε. Όταν λέγει ότι αυτή τη στιγμή δεν θα καθίσει μόνον εις τον ναόν των εν Ιεροσολύμης, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, αλλά εις όλας τας εκκλησίας όλου του κόσμου, εννοεί ότι θα κάνει δικούς του οπαδούς. Τότε η θρασίτητα και η ανέδειά του θα ξεπεράσει κάθε όριο. Θα καθίσει, τότε λέγει ο ερμηνευτής Ανδρέας, εν το αληθώς θείο ναό, τη καθολική εκκλησία, τα αλότρια, με αυτόν τον τρόπον το βδέρυγμα της ερημόσεως, το οποίο λέγει ο Θεός εις την Αποκάλυψη,
θα επεκταθεί και στην Εκκλησία, αφού και εκεί ο άνομος θα επιδεικνύει εαυτόν ότι εστί Θεός. Ένα δεύτερο σημείο, το οποίο θα είναι κέντρο του Αντιχρίστου εναντίον ακριβώς της Εκκλησίας. Θα σκορπίσει το μίσος, δηλαδή θα φτάσει σε ένα σημείο που θα φέρει τους ανθρώπους τον έναν εναντίον του άλλου αντιμέτωπους. Θα βλέπει ο ένας τον άλλον και θα τον μισεί. Και θα μισούνται βέβαια όχι οι οπαδοί του Αντιχρίστου, αλλά οι οπαδοί του Αντιχρίστου θα μισούν τους οπαδούς του Χριστού. Το μίσος αυτών των οπαδών του Αντιχρίστου θα είναι άνευ προηγουμένου. Αφορμή η οποία ακριβώς θα δώσει εις τον Αντίχριστο την επικράτησή του, για να κρατήσει, για να στερεωθεί, για να επιβληθεί, είναι ένα σημείο. Το σημείο τούτο το επισημαίνει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος και αναφέρεται περί του Αντιχρίστου και λέγει ότι τα ημέτερα πτέσματα, λέγει, και αρρωστήματα, αυτά θα είναι η δυναστεία του Αντιχρίστου. Δηλαδή ο άνθρωπος βουτυγμένος στην αμαρτία, βουτυγμένος στην αποστροφή του Θεού, θα δώσει στον Αντίχριστο το στερέωμα, θα δώσει στον Αντίχριστο το πιάσιμο, εκείνο που θα κρατεί για να επικρατήσει στον κόσμο. Και όντως σήμερα αυτή η αμαρτία είναι η αναπνοή του ανθρώπου. Όλος ο κόσμος σκείται εν το πονηρό, όλος ο κόσμος βρίσκεται μέσα στην πονηρία, για να χρησιμοποιήσουμε τους λόγους της Αγίας Γραφής. Όλος ο κόσμος δεν σκέπτεται τίποτε άλλο ημι μόνον την αμαρτία. Σκέπτεται μόνο την αμαρτία. Είναι ακριβώς όπως τα σημέρας του Νόε, τα οποία σπάλιν είπε ο Θεός, ότι θα έρθω, λέγει, και θα έρθει η κρίση μου, η δευτέρα μου παρουσία θα είναι όπως ακριβώς η μέρα του Νόε. Όπως τότε ο κόσμος, λέγει, έτρωγεν και έπινεν και αμάρτανεν. Κατά τον ίδιο τρόπο, λέγει, θα φτάσει πάλι η ανθρωπότης. Θα έρθει σε ένα σημείο που τίποτε άλλο δεν θα κάνει. Θα τρώγει, θα πίνει και θα αμαρτάνει. Και βλέπουμε σήμερα αλίμονο και τρισαλίμονο σε μια κόρη που θα περπατήσει στον δρόμο μόνη της. Ξέρετε ότι με τη χάρη του Θεού, ως πνευματικός που με αξίωσε ο Θεός, λυπούμε τις κόρες του κόσμου που περπατούν στους δρόμους. Έχει γίνει ο κόσμος ένα τεράστιο αλογοστάσιο, για να μην πω χειροστάσιο. Όπως τα άλογα, λέγουν οι πατέρες της Εκκλησίας, τα οποία έχουν πάνω τους, λέγει, μια πονηρία και τίποτε άλλο, και μόλις δουν θηλυκό άλογο, λέγει, ορμούν επάνω του, κατά τον ίδιο τρόπο έγινε σήμερα η κοινωνία. Δεν μπορεί να περπατήσει η κόρη μόνη της στον δρόμο, αλίμονο και τρισαλίμονο. Και κάτι άλλο, να προσέξετε τις κόρες σας. Δεν μπορούν οι κόρες σας να πάνε μέσα σε ένα γραφείο ή σε ένα εργοστάσιο να ζητήσουν εργασία. Ορμούν επάνω της εις το ηθικό θέμα. Δεν είναι σήμερα η ανθρωπότης, αδερφοί μου, για να ζήσουμε περισσότερο. Είμαι θα έτοιμη διαπόλεια. Τίποτε ο άνθρωπος δεν βλέπει μπροστά του ημι μόνον τη σάρκα, δια το είναι αυτού σάρκα. Έτσι κατήντησε ο κόσμος. Τότε ο Αντίχριστος, λέγει, γεμάτος αλαζονία και θρασίτητα τους Αγίους υψής του παλαιώσει και υπονοήσει του αλλιώσει καιρούς και νόμων. Τους Αγίους του υψής του παλαιώσει. Δηλαδή ο Αντίχριστος μόλις επικρατήσει στην Εκκλησία και επιβληθεί στην Εκκλησία του Χριστού, το πρώτο το οποίο θα έχει να κάνει είναι να εξαλείψει το όνομα των Αγίων. Να μην υπάρχει Άγιος, να μην επικαλούμεθα τους Αγίους.
Θα πάρει τις εικόνες όπως φαίνονται τα πράγματα, όπως μπορούμε να συμπεράνουμε. Θα πάρει τις εικόνες από τις εκκλησίες, θα τις κατακαύσει. Θα πάρει από τις εκκλησίες όλα τα βιβλία και δεν θα υπάρχουν βιβλία να διαβάζουν οι ιερείς όταν θα λειτουργούν. Θα αλλάξει καιρούς και νόμων. Θα αλλάξει τον νόμο του Θεού. Ο νόμος του Θεού είναι η Θεία Λειτουργία. Θα προσπαθήσει να την εξαλείψει για να μην έχει ο άνθρωπος να λειτουργεί και να προσφέρει θυσία στον Θεό. Θέλει να ξεχαστούν οι Άγιοι και οι μάρτυρες της Εκκλησίας, να εξουθενωθούν οι Άγιοι Απόστολοι και οι Πατέρες, να συγγίσει ο Λόγος του Θεού, να πνιγεί στην κοσμική ομίχλη και στο πυκνό σύννεφο της αμαρτίας το φως του Ευαγγελίου. Στην θέση του Ευαγγελικού νόμου θα κηρύσσεται τότε μεγαλόστομα ο νόμος της σαρκός και της ύλης. Ένα σημείο εδώ, αδερφοί μου, είναι αυτό το οποίο πηγαίνει σιγά σιγά να επιβληθεί στα σχολεία. Ποιο είναι? Να μάθουν, λέγει, τα παιδιά από τη μικρή ηλικία το σεξ. Προσέξτε το πώς έρχεται ο Αντίχριστος. Όσοι έχουν μάθια και βλέπουν, σήμερα πάει να επιβληθεί μάθημα στα σχολεία περί σεξ. Και όταν λέμε σεξ, το λέγει ο διάβολος σεξ. Το χαπάκι αυτό το έβαλε μέσα στη ζάχαρη και το παραδίδει, το σερβίρει στους ανθρώπους και λέγουν σεξ. Ενώ η Αγία Γραφή δεν λέγει σεξ. Η Αγία Γραφή λέγει πορνεία, πορνεία, πορνεία. Δεν λέγει σεξ η Αγία Γραφή. Αλλά τούτην τη λέξη να την πουν είναι πολύ βαριά. Και σου λέει άστε σερβίρομαι όπως το κινίνο το οποίο βάζουν μέσα στη ζάχαρη για να το πει ο άνθρωπος, διότι είναι πολύ πικρό. Ας το σερβίρομαι διαφορετικά. Και η λέξη αυτή, αντί να ονομάζεται πορνεία που λέγει το Ευαγγέλιο, την λέγει σεξ. Το παιδί, λέγει, από μικρή ηλικία πρέπει να είναι, να μάθει το σεξ. Και τι γίνεται? Εμπήκε και σε πολλά ανδρόγυνα τα οποία παρουσιάζονται γυμνοί οι γονείς στα παιδιά τους για να ξέρουν, λέγει, τι είναι οι γονείς. Και πολλοί γονείς παίρνουν τα παιδιά τους την ώρα που κάνουν ένα μπάνιο μέσα στο μπάνιο τους, στην τουαλέτα τους, πηγαίνουν και τα παιδιά τους εκεί και εκεί είναι γυμνά. Όλοι γυμνά. Ένα γυμνοστάσιο. Ένας γυμνισμός. Νέα ζωή. Τι ζητούμε? Νέα ζωή δεν είναι αυτή? Ένας νέος κόσμος δεν είναι αυτός? Αυτά πρέπει να γίνουν. Και προχωρούν με αυτό το σύστημα, με αυτό το σύνθημα. Τα παιδιά πρέπει από τη μικρή τους ηλικία, λέγει, να μάθουν δια το σεξ. Είναι τούτο το οποίο λέγει ο Αντίχριστος. Η ελπίδα για τα μελλοντικά αγαθά που προσδοκούν οι πιστοί θα χαρακτηρίζεται εμμορία και αφροσύνη. Η ελπίδα για τα μελλοντικά αγαθά. Τι είναι τα μελλοντικά αγαθά? Ο παράδεισος. Αυτό το οποίο έχει ο άνθρωπος μέσα του. Αυτό το οποίο αναμένει, αυτό το οποίο εργάζεται στον κόσμο τούτο. Διότι αν δεν εργαζόμεθα με αυτή τη σκέψη ότι υπάρχει κρίση και ανταπόδοση και ότι εκείνοι οι οποίοι αγωνίζονται θα λάβουν τον Στέφανον, τον Αμαράντινον και τα αγαθά της Βασιλείας των Ουρανών, δεν θα εργαζόμεθα. Και θα μετεβάλλεται αμέσως η ανθρωπότης εις μια ζούγκλα η οποία ακριβώς όπως τα θηρία τρώγει το ένα το άλλο, το ίδιο θα γινότανε και όταν ο άνθρωπος δεν θα σκεπτόταν ότι υπάρχει ένας μέλλον κόσμος ο οποίος αναμένει τους δικαίους και τους αμαρτωλούς. Η ελπίδα για τα μελλοντικά αγαθά λοιπόν που προσδοκούν οι πιστοί θα χαρακτηρίζονται μωρία και αφροσύνη. Δεν μας το λένε? Χιλιάδες φορές μας το λένε. Χιλιάδες φορές μας το λένε. Ο Θείος νόμος θα υβρίζεται. Θα υβρίζεται πάσα εντολή του Θεού και πάσα αρετή. Η ομολογία της Ορθοδόξου πίστεως θα θεωρείται από τους πολλούς αφροσύνη και θα βρίσκει για τιμήμά της τον διωγμό. Θα διώκονται οι πιστοί. Τότε το σύμβολο, το σημείο της πίστεώς μας, ο Τίμιος και Ζώπιος Σταυρός, θα χλεβάζεται. Δεν είναι πραγματικότητα αυτή? Ποιος σήμερα τολμά να κάνει το σημείο του Σταυρού? Τα παιδιά μας έρχονται στο σπίτι, έρχονται στην εξομολόγηση και ομολογούν ότι δεν τολμούν μέσα στην τάξη να κάνουν το σημείο του Σταυρού, διότι ορμούν τα άλλα παιδιά επάνω τους και εκείνα φοβισμένα κρύπτονται όπως το κατατρεγμένο πουλί το οποίο το κατατρέχει το γεράκι.
Αυτός είναι ο κόσμος ο σημερινός, ο οποίος ζούμε, αδερφοί μου, τα σημεία του κόσμου, τα σημεία των καιρών, τα οποία όμως ο άνθρωπος κοιμάται και δεν ανοίγει τα μάτια του να τα δει. Ένταση του διωγμού. Μετά θα γίνει μεγάλη ένταση του διωγμού. Τότε ο Αντίχριστος θα φανερώσει όλη την φωνική του διάθεση κατά της Εκκλησίας, κατά πάντων μεν των ανθρώπων, εξαιρέτως δε καθημών των χριστιανών, λέγει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας προειδοποιούν, οι προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης μας προειδοποιούν. Ο Θεός μας προειδοποιεί, η Αποκάλυψη μας προειδοποιεί, οι Απόστολοι μας προειδοποιούν, η Εκκλησία μας φωνάζει, τα κηρύγματα λέγονται και εμείς όμως δεν έχουμε τη διάθεση να ανοίξουμε τα μάτια της ψυχής μας για να δούμε την πραγματικότητα. Ο αγώνας των χριστιανών τότε θα είναι πολύ μεγάλος, πολύ γενναίος. Εκείνοι που δεν θα αρνηθούν τον Κύριον θα είναι οι αληθινοί γίγαντες. Για τους πιστούς που δεν θα δεχθούν να πάρουν το χάραγμα του θηρίου, οι απειλές και τα επακόλουθα θα είναι τρομακτικά. Ας δούμε όμως τη γράφη επ' αυτού ο Άγιος Ιππόλυτος, τον οποίον ακριβώς έχουμε επισημάνει και αναγνώσαμε τις σκέψεις του και τις προφητείες του. «Πενθούσι δε και εκκλησία πένθος μέγα, διότι ούτε προσφορά, ούτε θυμίαμα εκτελείται, δηλαδή δεν θα υπάρχει θεία λατρεία, ούτε λατρεία θεάρεστος, αλλά τα ιερά των εκκλησιών ως ο προφυλάκιον γεννήσονται και το τίμιον σώμα και αίμα του Χριστού εν τες ημέρες εκείνες ούκα να φανίσεται». Δηλαδή η Θεία Λειτουργία δεν θα υπάρχει. Λειτουργία σβεστήσεται, ψαλμωδία παυθήσεται, ανάγνωση των γραφών ούκης ακουστήσεται. Θα ζητούμε τώρα την Αγία Γραφή που την έχουμε και δεν την εκτιμούμε και δεν θα υπάρχει. Αλλά σκότος έστε της ανθρώπης και θρήνος επί θρήνων και ουέ επί ουέ. Ρίψεται τότε ο άργυρος και ο χρυσός εν τες πλατείες και ουδείς συνάξει αυτούς. Αλλά πάντα βεδελιχτά καθεστήκασιν. Πάντες γάρτου εκφυγήν και κρυβήν εσπουδάσουσι και ουδαμού δινήσον τελαθήν εκ των παθών του αντικειμένου, δηλαδή του Αντιχρίστου. Πώς θα αντιμετωπίσει τώρα τον διωγμό του Αντιχρίστου η Εκκλησία? Πάλι εμείς δεν θα φύγουμε από την Αγία Γραφή, αλλά πάντοτε θα την έχουμε ως στηρίγμά μας για να βλέπουμε τι μας προειδοποιεί το στόμα του Θεού, το αλάθητο, εκείνο που βλέπει τα μέλλοντα. Αυτός ο Θεός ο οποίος κυβερνεί, κυβερνά τα σύμπαντα. Οι τρόποι με τους οποίους θα αντιμετωπίσει η Εκκλησία των μεγάλων εκείνων διωγμών θα είναι δύο τρόποι. Ο πρώτος θα είναι η φυγή στην έρημο, δηλαδή θα φύγουν οι πιστοί και θα πάρουν τα όρη και τα βουνά και τα σερήμους, εις απρόσιτα μέρη, μακριά από τον άνομον και τους συμμάχους του. Τότε όμως πολλοί θα γίνουν συνεργάτες του Αντιχρίστου, πολλοί θα συμμαχήσουν μαζί του και όπως άλλοτε είπαμε ότι θα βγάλει, δεν θα είναι μόνο οι άνθρωποι, αλλά θα βγάλει από την κόλαση δαίμονας τους οποίους θα μετατρέψει, θα μεταμορφώσει σε ανθρώπους. Θα είναι διαβόλοι, αλλά θα περπατούν σαν άνθρωποι. Αυτούς θα χρησιμοποιήσει ο Αντίχριστος για να διώξει τους χριστιανούς. Θα έχει δηλαδή βοηθούς του διαβόλους της κολάσεως με ανθρώπινη σάρκα να περπατούν στον δρόμο. Είναι αλήθεια αυτό ή ψέματα? Άραγε θα είναι αλήθεια, διότι ξέρουμε ότι ο διάβολος δεν παίρνει σάρκα. Θα είναι πραγματικότης. Έχουμε μαρτυρίες τις οποίες ακριβώς επιστοποιήσαμε ότι δύναται ο διάβολος να πάρει σάρκα. Δεν ξέρουμε είναι ψεύτικη, είναι πραγματικότης. Θα παρουσιάζεται σαν άνθρωπος πάντως. Δεν θα μπορεί κανεί να του αγγίσει ή να τον σταυρώσει, διότι οι πιστοί που θα γνωρίζουν το μυστικό θα σταυρώνουμε και αυτός δεν αντέχει τον τίμιο σταυρών, οπότε θα φεύγει. Αλλά άλλοι οι οποίοι δεν θα γνωρίζουν το μυστικό και δεν θα χρησιμοποιούν το σημείο του σταυρού θα τον βλέπουν σαν άνθρωπο να περπατεί. Και αυτό είναι ένα σημείο το οποίο πρέπει να προσέξουμε. Με την καταφυγή των πιστών στην έρημο, η Ορθόδοξη Εκκλησία θα έχει εκεί πλέον την προσωρινή, ας πούμε, έδρα της, μέσα στα σερήμους. Για αυτή την φυγή στην έρημο μας μιλάει παραστατικά με τρόπον και η Αποκάλυψη που γράφει.
Και η γηνή έφυγε στην έρημο όπου έχει εκεί τόπον ετοιμασμένον από του Θεού. Δηλαδή όσοι θα φύγουν στας ερήμους θα είναι σχέδιο του Θεού. Ο Θεός θα τους προφυλάξει. Είναι εκεί τρέφονται τρέφωσιν αυτήν ημέρας 1260. Δηλαδή όλες τις ημέρες του Αντιχρίστου. Τότε λέγει ο Ανδρέας, ο Κεσαρίας, άνθρωποι της Εκκλησίας, η ταύτης εκλεχτή και κορυφαιότατη των πολιτικών θορύβων και των κοσμικών ειδωνών καταπτύοντες εις την έρημον πάσης κακίες πάμφορον δε πάσης αρετής πολιτείαν φέξονται κατά των μέγαν μεθόδιων κακοί των πολεμούν των δαιμόνων και πονηρών ανθρώπων τας προσβολάς διαφεύξονται. Λέγουν οι πατέρες της Εκκλησίας μας ότι όλοι οι μεγάλοι πιστοί άνθρωποι της Εκκλησίας μας, αρχιερείς οι οποίοι θα μείνουν και δεν θα υποκύψουν, ιερείς οι οποίοι θα μείνουν και δεν θα υποκύψουν, μοναχοί και μοναχές οι οποίοι θα μείνουν και δεν θα υποκύψουν, θα καταφύγουν στην έρημο για να τους σκεπάσει ο Θεός με το σχέδιό του το ουράνιο, το στοργικό, το πατρικό. Και εδόθησαν, λέγει, τη γυναική δύο πτέρυγες του αετού του μεγάλου, ή να πέτειται εις την έρημον εις τον τόπον αυτής, όπως τρέφεται εκεί καιρών και καιρούς και ήμιση καιρού, από προσώπου του Όφεως, δηλαδή 3,5 χρόνια. Τότε αποστελεί εν όρεση και σπηλαίης και τες οπές της γης των δαιμόνων τας φάλαγγας. Βλέπετε αυτό το οποίο είπαμε προηγουμένως. Τότε ο άνομος, δηλαδή ο Αντίχριστος, θα στείλει στρατεύματα δαιμόνων εις τας ερήμους. Δαίμονες στρατιώτες, προς το ερευνήσε τους αποκρυβέντας εκ των οφθαλμών αυτού και προς αγαγήν αυτού εις προσκύνησιν αυτού. Άλλους εκ των πιστών θα τους ευρίσκουν οι διάβολοι, όσους θα παραχωρήσει ο Θεός, όσους θα επιτρέψει ο Θεός, που θα είναι δυνατοί, θα παραχωρήσει ο Θεός να συλληφθούν και να οδηγηθούν ενώπιον του Αντιχρίστου. Αλλά θα έχουν δύναμη πολύ και θα τον αντικρούσουν. Οι άλλοι, οι οποίοι θα έχουν λιγότερη δύναμη, δεν θα επιτρέψει ο Θεός να τους εύρει ο Αντίχριστος, για να μην υποκύψουν και να προδοθούν. Να μην παρακαλούμε να είμαστε από τους δεύτερους. Να παρακαλούμε να είμαστε από τους πρώτους, διότι εκεί είναι να φανούμε να υπερασπίσουμε τον Χριστό μας. Τους δε μη πουλωμένους αυτό υπακούσε τιμωρίες ανικές τους, αφάνταστες μεγάλες τιμωρίες και βασάνους πικρωτά τους και μηχανάς αναλώσει. Ιαού ουδέ γένοντο, ουδέ εις ακοήν ανθρώπου οικούστη, ούτε ο φθαλμός βρωτών εθιάσετο, λέγει τότε ο Άγιος Υπόλυτος. Τέτοια βάσανα, λέγει, που ούτε τα συνέλαβε ο ανθρώπινος νους θα γίνουν στον κόσμο οι οποίοι θα είναι εναντίον του Αντιχρίστου. Ο Κύριλλος Ιεροσολύμων λέγει ότι αυτούς τους πιστούς οι οποίοι θα αντισταθούν στον Αντίχριστο, λέγει, υπέργαρ πάντας μάρτυρας εγώ φημί είναι τους τότε μάρτυρας, πιο πάνω από όλους τους μάρτυρας της Εκκλησίας. Μακάρι οι τότε νικήσαντες τον τύρανο, ότι παρά τους πρώτους μάρτυρας εντοξότεροι και υψηλότεροι έχουσιν αναδειχθήνε. Οι γάρ πρώην τους αυτού υπασπιστάς ενίκησαν, δηλαδή του Νέρονα και τους άλλους διώχτας. Ούτε δε αυτόν τον διάβολον, αυτόν τον Αντίχριστον, αυτόν τον Υιόν της Απολίας, καταπαλέσαντες και νικητέ γενόμενοι, ποιον εγκομείων και στεφάνων ου κατακοσμηθήσονται παρά του Βασιλέως ημών Ιησού Χριστού. Όταν λέγει θα πολεμήσουν αυτόν τον διάβολον, με ποιο στεφάνι και με ποια τιμή θα στεφανωθούν εις την Βασιλεία των Ουρανών. Και ήκουσα, λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, φωνήν εκ του ουρανού λεγούσης, γράψον μακάρι οι νεκροί εν Κυρίω αποθνίσκονται σαν πάρτι, ναι, λέγει το πνεύμα, ή να πάψονται εκ των κόπων αυτών. Εν τούτο το του Αντιχρίστου καιρό η υπομονή των Αγίων ενδείκνεται, λέγει ο ερμηνευτής Αρέθας, δηλαδή η υπομονή η μεγάλη, η οποία θα αποκορυφωθεί, θα είναι το αποκορύφωμα της νίκης, εκείνοι οι οποίοι θα έχουν υπομονή εις τα θλίψεις και εις τα μαρτύρια. Και αληθώς εις ημάς επληρώθη η προφητεία του Δαβίδο που λέγει, και εμίγησαν εν της έθνησιν και έμαθαν τα έργα αυτών,
Δια τούτο είμεθα τεταπεινωμένη εν πάση τη γη, δια της αμαρτίας ημών, και εις ημάς κατήντησαν τα τέλη των αιώνων, καθώς γράφει. Εις ημάς δυστυχώς, εις ημάς τους νυν που ευρισκόμεθα, κατήντησαν τα τέλη των αιώνων. Εγένοντο και οι ποιμένες λύκοι, και τα πρόβατα συντετριμένα, και ο λοιμός επιθύρες, ου λοιμός άρτου και δίψα ύδατος, αλλά λοιμός του ακούσε λόγον Θεού. Μηδένας λοιπόν όπου ελπίζει επί Κύριο να μην απογεινώσκεται, και μη λυπάστε προβλέποντες και προωρώντες πάντοτε τον υπόντα, ότι με θυμώνυμη πάσας τα ημέρας της ζωής σας. Όσα και αν είπαμε ως αυτή τη στιγμή, δεν θα έρθει μέσα μας λύπη ούτε τρόμος ούτε φόβος, διότι θα προσβλέπουμε εις εκείνον ο οποίος είπε ουδουμίσαι ανώ, ουδουμίσαι εγκαταλείπω, ιδούμε θυμώνυμοι πάσα στα σημέρα της ζωής σας, θα είμαι πάντοτε μαζί σας. Περί τούτου του λοιμού, δηλαδή του να μη ακούουν λόγων Θεού οι άνθρωποι, ο Θεός δια του προφήτου λέγει, και έστεντες ημέρες εκείνες επάξω λοιμόν επί την γη, ου λοιμόν άρτου και δίψαν ύδατος, αλλά λοιμόν του ακούσε λόγον Θεού, και λαλήν εν παρησία, και περιδραμώντες από ανατολών έως δυσμών, ζητούντες τον λόγον του Κυρίου, και ου μη εύρωση. Θα τρέχει ο κόσμος να έβρει κάποιον να ακούσει ένα λόγο του Θεού, και δεν θα ευρίσκει. Βλέπεις ότι δεν λέγει περί λοιμού ήγουν της πείνας του άρτου, αλλά περί του λόγου του Θεού. Ω πείνας δεινής και ψυχοφθόρου και βλαβεράς. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα, αδερφοί μου, από το να μην ακούσεις λόγον Θεού. Δεν υπάρχει μεγαλύτερα πείνα και μεγαλύτερα τιμωρία. Ω πείνα της αιωνίου κολάσεως πρόξενος. Τούτου η πείνα είναι αφορμή παντός πονηρού πράγματος. Τούτου η πείνα προξενεί όλα τα κακά. Ταύτην την πείναν προβλέπων ο προφήτης Δαβίδ ερχομένη επαρεκάλλει των Θεών λέγον, ο Θεός μου μη παρασιωπήσεις απέ μου, αλλά και περί πάντων των σπουδαίων και πιστών προεφύτευσε λέγον, και διαθρέψει αυτούς εν λοιμό και αλλού λέγει, και εν ημέρες λοιμού χορταστήσονται, και πάλιν ελεήμων και ηχτήρμων ο Κύριος τροφήν έδωκε της φοβουμένης αυτών. Με αυτήν την τροφήν την πνευματικήν, αδερφή μου, την οποία μας εξίωσε ο Πανάγαθος Θεός, να ακούμε κάθε Τετάρτη εις το κήρυγμα, και με αυτήν την χάρη και την ευλογία του Θεού θα συνεχίσουμε να ειδούμε και τα επόμενα δια τον Αντίχριστο, και να αξιωθούμε δια της χάριτος του Θεού, της σκέψης της Παναγίας μας, των μαρτύρων όλων, του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, του οποίου την σύναξη εορτάζουμε, να ζήσουμε σε αυτόν τον κόσμο και να αξιωθούμε και της Επουρανίου Βασιλείας. Αμήν. Μακάριος ανήρος σου και πορεύει εν μουλίας εγώ, διαρρίψομεν τους δεσμούς αυτών και απορρίψομεν αφημών.
Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός.